Από ποια όργανα αποτελείται το ουροποιητικό σύστημα? Το ουροποιητικό σύστημα αποτελείται από τους δύο νεφρούς και τους δύο ουρητήρες που αποτελούν το ανώτερο ουροποιητικό σύστημα, καθώς και την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα, το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα. Πάνω στους νεφρούς που έχουν σχήμα φασολιού κάθονται τα επινεφρίδια, που είναι ενδοκρινείς αδένες, παράγουν ορμόνες και δεν ανήκουν στο ουροποιητικό σύστημα. Πίσω από την κύστη υπάρχει ο προκτός και το ορθό, το τελικό δηλαδή τμήμα του παχαίου σεντέρου. Άλλα όργανα που συνορεύουν με την κύστη και εμπλέκονται στις διαταραχές της ούρησης είναι τα όργανα του γεννητικού συστήματος. Στον άνδρα, ο προστάτης περιβάλλει την ουρήθρα από το σημείο που αυτή ξεκινά από την κύστη. Οι σπερματοδόχες κύστης, που παράγουν μαζί με τον προστάτη το σπερματικό εκρό, εφάπτονται του πίσω τυχώματος της κύστης και ενώνονται ανατομικά και λειτουργικά με τον προστάτη. Στις γυναίκες, ο κόλπος βρίσκεται πίσω από την ουρήθρα και την κύστη, ενώ η μήτρα αγκαλιάζει την κύστη από κάτω και πίσω. Τα όργανα του ουροποιητικού συστήματος. Πρώτον, παράγουν με τους νεφρούς τα ούρα, ρυθμίζοντας έτσι την ισορροπία του νερού στον οργανισμό, αλλά και ουσίες σημαντικές για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της παραγωγής του αίματος, δηλαδή της αιμοποίησης. Δεύτερον, συμβάλλουν καθοριστικά στην απομάκρυση άχρηστων ουσιών από τον οργανισμό, κυρίως των κατάλοιπων των πρωτεϊνών, που είναι βασικά ενώσεις αζότου. Τρίτον, μεταφέρουν ενεργητικά τα ούρα προς τα κάτω μέσω της πιέλου του νεφρού και των ουρητήρων, που είναι λεπτά σωληνάκια που τελικά καταλήγουν στην κύστη. Τέταρτον, αποθηκεύουν τα ούρα στην κύστη και αποβάλλουν τα ούρα έξω από το σώμα μέσω της ουρήθρας με την ούρηση. Οι νεφροί είναι δύο, ένας αριστερός και ένας δεξιός. Είναι όργανα σε σχήμα φασολιού και μέγεθος περίπου όσο η γροθιά μας, δηλαδή 11 έως 12 εκατοστά. Βρίσκονται δεξιά και αριστερά από τη σπονδυλική στήλη, ακριβώς κάτω από τις πλευρές του θώρακα, πίσω από το έντερο και κάθονται πάνω στο οπίσθιο κοιλιακό τείχομα. Ο δεξιός νεφρός είναι χαμηλότερα από τον αριστερό. Οι νεφροί αποτελούνται από το νεφρικό παρένχυμα, που είναι η παραγωγική μοίρα των ούρων, και την πίελο, που είναι η δεξαμενή που συγκεντρώνονται τα ούρα για να προωθηθούν στους ουρητήρες. Ουσιαστικά ο νεφρός λειτουργεί ως ένα σύνθετος αδένας με σωλήνες και παράγει τα ούρα. Το ουροποιητικό σύστημα μαζί με τους πνεύμονες, το δέρμα και το παχύ έντερο αποβάλλουν ότι είναι άχρηστο ή επιβλαβές για το σώμα από τη διατροφή μας. Ιδιαίτερα οι νεφροί, μέσω των ούρων που παράγουν, αποβάλλουν επιβλαβείς ουσίες. Οι νεφροί συντελούν καθοριστικά σε μια σημαντικότατη λειτουργία που λέγεται ομοιόσταση, αφού συμβάλλουν στη ρύθμιση των ηλεκτρολιτών και τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Και αυτό γιατί οι νεφροί είναι υπεύθυνοι για την επαναρρόφηση νερού, γλυκόζης και αμινοξέων, σημαντικών δηλαδή ουσιών για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού μας. Τέλος, οι νεφροί παράγουν κάποιες σημαντικές ορμόνες όπως η ρενίνη που καθορίζει την αρτηριακή πίεση και η ερυθροποιητίνη που είναι η βασική ορμόνη για την παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος. Οι νεφροί αποτελούν για το σώμα ένα φυσικό φίλτρο του αίματος αφού με την παραγωγή των ούρων αποβάλλουν τοξίνες και απόβλητα του μεταβολισμού όπως η ουρία και η αμμονία. Η παραγωγή των ούρων γίνεται μέσω των μικροσκοπικών μονάδων φιλτραρίσματος που ονομάζονται νεφρώνες και βρίσκονται στο φλοιό του νεφρού. Τα ούρα αποτελούνται κατά 95% περίπου από νερό. Το χρώμα των ούρων είναι υποκίτρινο και η μυρωδιά των ούρων, που καθορίζεται από την παρουσία αμμονίας, μπορεί να επηρεαστεί από την κατανάλωση των τροφών. Το ποσό των παραγόμενων ούρων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ιδίως από τα ποσά των ρευστών και τροφίμων που καταναλώνει ένα άτομο και πόσα υγρά χάνονται μέσω του υδρότα και με την αναπνοή. Όταν ο οργανισμός είναι αφυδατωμένος, τα ούρα είναι πυκνά και σκούρα, ενώ όταν υπάρχει καλή ενυδάτωση, είναι ανοιχτόχρωμα και πιο αραιά. Ορισμένοι τύποι των φαρμάκων μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ποσότητα των ούρων που αποβάλλονται, αφού υπάρχουν φάρμακα που αυξάνουν τη διούρηση, παραδείγματος χάρη διουρητικά, και άλλα που οδηγούν το σώμα να συγκρατεί υγρά κατά κράτηση υγρών. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποσότητα των υγρών που πίνει κάποιος, αλλά και τις απώλειες που έχει κυρίως με τον υδρότα και την αναπνοή. Έτσι, συνήθως το καλοκαίρι, που οι απώλειες είναι μεγαλύτερες λόγω της ζέστης, ο οργανισμός παράγει λιγότερα ούρα ώστε να διατηρεί την ισορροπία του.
Πάντως σε ενήλικες, ανάλογα με τη λήψη υγρών, η μέση παραγωγή ούρων είναι περίπου 1 με 2 λίτρα ημερησίως. Ως πολυουρία, δηλαδή υπερβολική παραγωγή ούρων, θεωρείται ποσότητα πάνω από 2,5 λίτρα ανά ημέρα, σε αντίθεση με την ολιγουρία, όπου παράγονται λιγότερο από 400 ml ανά ημέρα, και την ανουρία, όταν η παραγωγή μειωθεί κάτω από 100 ml ανά ημέρα. Τα ούρα παράγονται λοιπόν στο παρένχυμα του νεφρού και συγκεντρώνονται αρχικά στην νεφρική πίελο, που είναι μια δεξαμενή. Από εκεί, με σύσπαση της πιέλου, κατευθύνονται στους δύο λεπτούς σωλήνες που ονομάζονται ορυτήρες και μεταφέρονται στην κύστη. Αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται μόνο παθητικά, με τη βαρύτητα δηλαδή. Οι μύες στα τυχώματα του ουρητήρα συσπώνται και χαλαρώνουν κυματοειδώς, φαινόμενο που λέγεται περισταλτισμός του ουρητήρα, για να αναγκάσουν τα ούρα να φτάσουν στην κύστη. Οι ουρητήρες έχουν μήκος περίπου 25 έως 30 εκατοστά. Μικρές ποσότητες ούρων αδειάζουν στην ουροδόχο κύστη από τους ουρητήρες, περίπου κάθε 10 με 15 δευτερόλεπτα, με τα περισταλτικά κύματα.